Συνεργαζόμενες συνταξιούχικές οργανώσεις καλούν τους συνταξιούχους με όλες τις δυνάμεις τους να παλέψουν ώστε να ανατρέψουν στην πράξη τα μέτρα της κυβέρνησης που, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι τους, ξεζουμίζουν το λαό, αρπάζουν τις συντάξεις και οδηγούν στη φτώχεια την Ελλάδα. Το κάλεσμα αφορά κινητοποιήσεις που θα γίνουν στις 13 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και στις 15 Ιουνίου στην Αθήνα. Όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, το οποίο οι συνταξιούχες οργανώσεις το ονομάσαμε, είναι τα φόπλακα για τους συνταξιούχους, για τα παιδιά μας, τα άνεργα, για τα εγγόνια μας, για τους αγρότες, για τους μαγαζάτορες και για όλον τον κόσμο. Δεν αφήνει κανέναν απ' έξω. Είναι λάθος που λένε ορισμένοι ότι αυτά τα μέτρα δεν τους πιάνει όλους. Θέλουν να μας βάλουν τον κοινωνικό αυτοματισμό να λέμε ότι να, εμένα δεν με πιάνει, εσένα σε πιάνει. Εμείς, όπως δήλωσε και η ΣΕΕ και δηλώνουμε και σήμερα, ότι τα μέτρα αυτά πιάνουν όλους τους συνταξιούχους, δεν αφήνουν κανέναν απ' έξω. Ίσως οι συνταξιούχοι να μην καταλάβανε τι μας περιμένει. Γι' αυτό και δεν αφήνουν τους καναπέδες. Θα έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Παλιότερα με λιγότερα μέτρα και ξεκονόμασταν. Σήμερα με τόσα μέτρα και ο κόσμος να κάθεται στον καναπέ, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και αυτό που είπαμε ότι δεν με πειράζει εμένα και πειράζει τον άλλον, ας πούμε, αυτά είναι ιστορίες. Όλους μας πειράζει και όλους μας πετσοκόβει. Όχι ότι θα φτάσουμε στη 10η σύνταξη, ήδη είμαστε στη 10η. Και αν υπολογίσουμε και τα φάρμακα, είμαστε πολύ παρακάτω. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο για τη σύσκεψη, όποιος θέλει να έρθει να παρακολουθήσει την 5η. Ειδικά όμως για τη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης πρέπει οπωσδήποτε να μην λείπει κανένας. Είναι γνωστό σε όλους μας οι περικοπές που έγιναν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ που μας τις έφερε τη συντάξη ΣΥΡΙΖΑ. Μας έχει αφαιρέσει την αξιοπρέπειά μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ανάγκες μας, στηρίζουμε τα παιδιά μας, δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Τώρα ας ξεσηκωθούμε όλοι μαζί όμως, να αφήσουμε τον καναπέ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, και να αγωνιστούμε, ίσως μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάτι προς όφελος όλων μας.